Πότε άραγε αρχίζουμε να αποφασίζουμε για τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να ζήσουμε? Μήπως θα έπρεπε οι γονείς να περάσουν ένα τεστ για να κριθούν αν είναι ικανοί ή όχι να μας εκπαιδεύουν, αλλά και για να αποφασίζουν τι είναι καλό και τι είναι κακό για μας? Όταν μας στέλνουν σε ένα ονομαστό σχολείο, γνωρίζουν αλήθεια ότι αυτό το σχολείο θα διαμορφώσει το χαρακτήρα μας για όλη μας τη ζωή? Θέλω να είμαι σίγουρη πως όταν έρθει ο πατέρας μου θα με βρει. Τι θα κάνεις μετά τη γιορτή? Θα βγω με κάτι φίλους μου. Θα βγούμε καμιά μέρα μαζί? Φυσικά, πάρε με στις διακοπές. Ωραία, γεια. Μα αφού στις διακοπές θα φύγεις ταξίδι. Γι' αυτό καλέ να με πάρει όταν θα λείπω. Αχ, αυτό το κούρεμα με τρελαίνει, δεν μ' αρέσει. Πάμε μία, πάμε. Όχι, θέλω να περιμένω τον παπά μου. Μα αφού δεν προλαβαίνουμε μία, πάμε, άντε. Εμπρός, έλα, ρίξε. Έλα, έλα, παιχταρά μου, δώσ' του, μπράβο, έτσι, σούτα, είσαι μεγάλος. Μα την κολ, τι λες τώρα? Μα κολ ήταν, δεν το είδες, μα goal. Τι λες? Κολ, κολ, κολάρα. Όχι, δεν ήταν κολ, κάνεις λάθος. Μα τι λες τώρα, το θέμα είναι ότι δεν είσαι για αυτά πια γέρο, άστα, πια στο σκάκι καλύτερα. Ποιον είπες γέρο, μου λες, σ' αγαπώ. Το ξέρεις ότι μοιάζεις τον πατέρα σου? Ναι. Μερικές φορές όταν κοιμάσαι, έρχομαι στο δωμάτιό σου και σε κοιτάζω για πολλή ώρα. Γιατί? Γιατί είναι σαν να γύρισε ο μπαμπάς και ξάπλωσε για να κοιμηθεί. Ο μπαμπάς δεν θα ξαναγυρίσει, μικρούλα. Εμένα όμως μου λείπει. Ναι. Και εμένα μου λείπει. Πέρασε κιόλας ένας χρόνος που πέθανε. Εδώ είστε, παιδιά. Μαμά, πώς πήγε? Καλά, Μανουέλ. Το σπίτι πουλήθηκε. Ωραία, θα μπορέσουμε να πληρώσουμε τα χρέη. Αχ, Μανουέλ. Αχ, μαμά. Μόσα περισσέψουν θα πάρουμε ένα διαμέρισμα. Θα δεις ότι... Μαμά, μην κλαις. Μαμά, ένα χρόνο τώρα αποφεύγουμε τους πιστωτές. Ήταν το καλύτερο για όλους. Τι, να πάω στο Λονδίνο τώρα? Μα θα δεις τους αδελφούς σου, καρδιά. Μα μου υποσχεθήκατε ότι θα πάμε στην παραλία. Έλα, έλα, άλλαξα τα σχέδια και τώρα πάμε στην Ευρώπη. Ναι, εγώ όμως υποσχέθηκα στον Τόμας ότι θα έρθει μαζί μας. Μα για μένα μην ανησυχείς, θα πάω με τους γέρους μου. Για μένα ανησυχώ, αν πάω στο Λονδίνο θα πεθάνω, Τόμας. Δεν θα το συζητήσουμε άλλο, θα έρθεις μαζί μας και τέρμα, εντάξει. Ο πρόξενος θέλει να συναντηθεί με τον πατέρα σου, Πάμπλο. Με τον πατέρα μου, όχι με μένα, ας πάει εκείνος τότε. Γιατί μου καταστρέφεται? Πάμπλο, φτάνει. Έχω τρελαθεί με την προεκλογική καμπάνια και δεν μπορώ να χάνω τον χρόνο μου με τις ανοησίες σου. Γιατί να μην μείνω μόνος? Γιατί έτσι. Ή θα έρθεις στο Λονδίνο ή θα περάσεις διακοπές στο σχολείο, εντάξει. Πάμε, Παύλο. Αρχίζει η παράσταση. Hey, είμαι κι εγώ εδώ. Hey, περιμένετε με. Καλώς ήρθατε στη γιορτή για το τέλος της σχολικής μας χρονιάς. Παρακαλώ, καθίστε. Σε λίγα λεπτά θα έρθει να σας μιλήσει ο καθηγητής κύριος Μαρσέλ Ντουνό. Κύριε Δήμαρχε της πόλης μας, κύριοι καθηγητές, συγγενείς και φίλοι, μαθητές, ένα ακόμα ακαδημαϊκό έτος έφτασε στο τέλος. Η σχολή μας και φέτος έκλεισε ικανοποιητικά άλλο ένα κεφάλαιο στη μακρά της εκπαιδευτική ιστορία, στην υπηρεσία της κοινότητας. Ως Πρίτανης,
Και πρώην μαθητής της σχολής, νιώθω περήφανος που συνεργάστηκα με το διδακτικό προσωπικό, ώστε να παραδώσουμε στην κοινωνία τα παιδιά μας γαλουχημένα στα ύψιστα ιδανικά της πατρίδας μας. Είναι αυτά που στα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν τους εκπροσώπους μας, τους πρεσβευτές μας, τους συνεχιστές μας και τους κοινωνικούς μας εργάτες. Τι κάνεις, θα σε δουν μία? Δεν βλέπω τον μπαμπά μου. Δεν ήρθε. Αχ, όχι. Χωρίς αυτόν δεν θα έρθει. Μα ίσως να μην μπόρεσε να έρθει μία. Όχι, όχι, δεν θα με απογοητεύσει. Μου το ορκίστηκε. Μην ανησύχεις μία. Θα έρθει να σε πάρει ο σοφέρ. Αυτός έρχεται πάντα. Δεν κοιτάς τη δουλειά σου, λέω εγώ. Οι καλύτερες οικογένειες, τα πιο φημισμένα επίθετα όλης της χώρας, φέρνουν τα παιδιά τους σε αυτόν τον ναό της γνώσης, σίγουροι ότι θα τους κάνουμε σωστούς άνδρες και γυναίκες, χρήσιμους για ολόκληρη την κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι, γιατί διστάζει τόσο ο πατέρας σου να έρθει να σε δει? Πολύ καλή ερώτηση. Θα το ρωτήσω αύριο στο αεροπλάνο, ενώ θα είμαστε καθοδόν για την Πολυνησία. 2 μήνες διακοπές με τον πατέρα μου θα είναι αρκετές να τα συζητήσουμε αυτά. Και επ' ευκαιρία, πού λες να πας εσύ? Α, βέβαια, θα μείνεις στην κατασκήνωση του σχολείου. Είναι όμορφο μέρος. Πολύ ευχάριστο, ε. Μη στενοχωριέσαι για αυτή την ηλίθεια. Δεν στενοχωριέμαι για αυτήν. Αλλά για τον μπαμπά. Όμως θα μου το πληρώσει αυτό. Μα που πας, μία, που πας? Πάω να αλλάξω. Αφού έχεις αλλάξει. Αλλά και τελευταία στιγμή, Σφέλη. Είσαι εκπληκτική, Σόνια. Μα δεν βλέπεις, έπρεπε να έχω μαυρίσει λίγο ακόμα. Α, σε παρακαλώ, Σόνια, χαλάρωσε πια. Εγώ θα το φροντίσω αυτό, σε χαλάρωσε. Σε διαβεβαιώ ότι αυτή η φωτογραφική καμπάνια θα είναι η επιτυχία. Να είμαι κι εγώ. Πέπα, είσαι θησαυρός, δείψωσα πάρα πολύ. Πες μου πώς πάει έξω. Ήρθαν όλοι. Δημοσιογράφοι, καμεραμέν, φωτογράφοι, όλοι. Καλά, έχει και το τίμημά του να είσαι πιο μεγάλη βεντέτα της χώρας, ε. Είσαι θησαυρός. Η ιδέα για φωτογράφηση με την κόρη σου ήταν εξαιρετική, ε. Θα εξαντληθεί το περιοδικό πριν καν βγει. Προσοχή στη Μαρίσα, είναι ακόμα μωρό, έτσι. Ξέρεις ότι θα την προσέξω σαν να ήταν δική μου. Για το καλό σου, αλλιώς θα σου βγάλω τα μάτια. Α, καλά, γιατί αργεί τόσο? Νομίζω είχε κάποιο πρόβλημα στο βεστιάριο, τίποτα σοβαρό. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα διαλυματάκι, ε. Ναι, πάω κι εγώ. Να με, μαμά, ήρθα. Αγάπη μου, το φόραμα που σου έφερα το έδωσα στις άπορες κορασίδες. Μα ήταν σπουδαίο φύρμα. Ας το βάλει αυτός. Εγώ έβαλα κάτι άλλο. Σου απαγορεύω να βγεις έτσι, μ' ακούς? Μαμά, θα βάλω ό,τι θέλω εγώ. Είμαι η μητέρα σου και ξέρω τι σου πάει. Ναι, για να βγεις εσύ πανέμορφη και εγώ σαν την καθυστερημένη που βγήκε από το ίδρυμα. Όχι, 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 θα βγεις όπως είσαι. Σαν παιδί. Πανέμορφο, αλλά παιδί. Κορίτσι, έληξε. Σε παρακαλώ, αγάπη μου. Ζωή μου σε ικετεύω. Μαμά, ή θα βγω έτσι, ή δεν θα βγω καθόλου. Και τώρα, οι υπέροχες μαθήτριες του τρίτου έτους θα μας διασκεδάσουν με μια εξαιρετική χορογραφία. Διευθύνει η φοιτήτρια Μία Κολούτσι. Τι κάνει, Μία, γιατί δεν έρχεται? Μία, επιτέλους, τι έκανε? Τίποτα, ο μπαμπάς δεν ήρθε? Όχι, δεν ήρθε. Ωραία, ωραία, εντάξει. Πηγαίνει γυρεύοντας. Φέλη, άκουσε, μόλις σου κάνω νόημα, αλλάζει τη μουσική. Τι είναι αυτό? Κάνε αυτό που σου λέω. Πάμε, κορίτσια, πάμε, πάμε! Αρχίζει το παιχνίδι! The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got
red is in a happy mood. Keep my mood on. Λοιπόν, σε παρακαλώ, Μαρίσα, πήγαινε στις άπορες κορασίδες και ζητά πίσω το φόρεμα, γιατί διαφορετικά θα γίνει χαμός. Με τίποτα, το... μαμά, με τίποτα. Μαρίσα, μα τι θες πια, να μου καταστρέψεις τη ζωή, την καριέρα. Γκάμπο! Τι. Σε παρακαλώ, Γκάμπο, εξήγησέ της ότι δεν μπορεί να βγει έτσι. Θα γίνει σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο που μπορεί να μας φέρει εκατομμύρια. Εμπρός λοιπόν, ας αρχίσουμε τη φωτογράφηση. Ελάτε, κορίτσια, άντε. Έλα, σταθείτε, κορίτσια. Ελάτε, έτσι, μπράβο, ωραία. Πολύ καλά, δίπλα στην κόρη σου, εσύ. Τι είναι αυτό? Χαρτιά της εταιρείας. Στόχος. Φράνκο Κολούτσι, χείρος. Έχει κόρη τη μία, 15 χρονών. Τι είναι αυτά, για το Θεό? Μανουέλ, θέλω μία εξήγηση. Τι, έψαξες τα πράγματά μου? Γέμιζε τα χαρτοκιβώτια για τη μετακόμιση και τα βρήκα. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι όλα αυτά? Αυτός ο άντρας σκότωσε τον πατέρα. Δεν τον σκότωσε κανένας, αυτοκτόνησε. Πιστεύε ό,τι θες. Εγώ θα πάω σε αυτό το σχολείο στον Buenos Aires να εκδικηθώ. Μανουέλ, δεν είναι δυνατόν. Ένα χρόνο μετά και ακόμα να μην καταλαβαίνεις τίποτα. Ο πατέρας σου ήταν υπέροχος, όχι όμως τέλειος. Μπροστά στις δυσκολίες δίλιαζε. Ο μπαμπάς ήταν σπουδαίος, άντρας σπουδαίος. Κάθισες και υπερασπίζεσαι αυτόν τον τύπο. Μανουέλ! Πάντα ήξερες ότι θα πάω κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Ήρθες. Όχι, γιέ μου, δεν θα το επιτρέψω. Θυμίσω ότι έχω εξουσιοδότηση. Δεν έχεις λεφτά για το εισιτήριο και μην περιμένεις από μένα να στα δώσω. Δεν σκόπευες να πας στο εξωτερικό γι' αυτό. Μανουέλ, πρέπει να αλλάξεις, γιέ μου. Είσαι 17 χρονών. Είναι ώρα να δεις τα πράγματα όπως έχουν. Ο πατέρας ήταν εξαιρετικός, αλλά ανίκανος στις δουλειές. Δεν μπόρεσε να αντέξει τη χρεοκοπία. Έτσι, πολύ ωραία. Έλα, μαμά, άντε να ξεκουραστείς λίγο. Α, μην κάνεις την έξυπνη, εγώ είμαι εδώ η πρωταγωνίστρια. Γκάμπο, πρόβλημα! Σου έχω πει χίλιες φορές να μην με διακόπτεις όταν δουλεύω. Μόνο που είναι ένας κύριος που επιμένει να μπει. Δεν μπορώ να τον εμποδίσω άλλο. Μα, τι να δεν κάνω. Μπορείς να σταματήσεις ένα κακόμοιρο δημοσιογράφο, γιατί σε πληρώνω τότε? Όχι. Τίποτα δεν κάνεις. Α, έτσι, πρώτον, η Σόνια με πληρώνει και δεύτερον, δεν είναι δημοσιογράφος. Τότε ποιος είναι? Είμαι ο πατέρας της Μαρίσας. Αυτός που έδωσε το σπερματοζωάριο για την ακρίβεια. Μαρίσα, σε παρακαλώ. Άσε με να μιλήσω. Πέπα, γρήγορα. Γεια σου, Φαμπρίτσιο. Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω να αναγκάζεται η κόρη μου να ζει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μα ποιες συνθήκες, μου λες? Εσύ που εξαφανίστηκες πριν από 5 χρόνια και δεν αξιώθηκες καν να τηλεφωνήσεις και να ρωτήσεις πως είναι η μικρή. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Η μικρή είναι κόρη μου, έχει το επίθετό μου και ποτέ δεν της έλειψαν λεφτά για τη ζωή της. Ποτέ δεν άγγιξε το δεκάρα από τα βρώμικα λεφτά σου, είναι όλα στην τράπεζα. Αν τα θες, πήγαινε και πάρτα. Πέπα, θέλεις να με υιοθετήσεις? Μικρή μου. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σκάρωσε η μία. Hey, Πάμπλο, μ' ακούς? Όχι, σκεφτόμουν τους γέρους μου. Όλη τη χρονιά δεν μου δώσαν καμία σημασία και τώρα μου χάνουν τις διακοπές. Έλα. Έλα, μην παραπονιέσαι. Στην Ευρώπη πας. Ναι, στην Ευρώπη. Ξέρεις τι θα κάνω εκεί? Θα γνωρίσω πολιτικούς. Φοβερές διακοπές. Ίσως τον πεις η μαμά σου. Η μαμά μου είναι μαριονέτα. Όχι, Τόμας, αν δεν κάνω κάτι μόνος μου, χάθηκα. Δεν μένει τίποτα άλλο να δεχθείς. Όχι. Δεν σκέφτομαι αυτό ακριβώς.
Τι θα κάνεις? Θα περάσω τις διακοπές μου μαζί σου. Γεια σας, κορίτσια, πώς πάει? Ήρθαμε να σε χαιρετήσουμε πριν φύγεις διακοπές. Τώρα μόλις σκεφτόμουν μία από εσάς. Ποια? Αυτή που θα μου φτιάξει τη βαλίτσα μου πρώτη. Εγώ, δεν γρήγορα. Ανάγκη, κορίτσια. Μην κάνετε τον κόπο τώρα. Άντε, γεια σου. Ναι, ναι. Λοιπόν, εντυπωσιάζομαι με την πέραση που έχω στα κορίτσια. Εγώ εντυπωσιάζομαι με το χαμό που θα κάνεις με τους γέρους σου. Εμένα, ξέχασέ με. Όχι, όχι, στάσου. Φίλοι δεν είμαστε, Τόμας. Δεν θα με βοηθήσεις, ρε φιλαράκο. Έλα. Αχ, τι να φοριέται αυτή την εποχή στην Πολυνησία. Πρέπει να τσεκάρω στο ίντερνετ να δω τι λέει. Μία σου έφερε ένα κολατσιό. Σοκολάτα και γαλατόπιτα. Σοκολάτα, γαλατόπιτα, 6.000 θερμίδες. Όχι, ευχαριστώ. Μία, όλος ο κόσμος μιλάει για σένα. Ο διευθυντής πήρε το γέρο σου, μου το είπε η Γκλώρια. Α, τώρα θα αναγκαστεί να έρθει. Εγώ ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Οι γέροι μου θα με έπαιρναν αμέσως από το σχολείο. Μα δεν φοβάσαι έστω και λίγο, μη θυμώσει ο γέρος σου αυτή τη φορά? Όχι εγώ. Τον μπαμπά με δύο φιλιά και τη μετανιωμένη μου φατσούλα τον έχω στο τσεπάκι μου. Εμένα όμως κάτι άλλο με ανησυχεί. Τι? Πώς θα καταφέρω να βάλω όλα αυτά που έχω σε τρεις βαλίτσες? Σας ζητώ να με καταλάβετε, κυρία Κολούτσι. Αυτό δεν ήταν απλή αταξία. Ήταν ντροπή και μπροστά σε όλους τους γονείς. Καλά, επιβάλλετε την τιμωρία που απαιτείτε και τελείωσε. Περιμένετε λίγο. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να την τιμωρήσετε εσείς. Εφόσον όμως πρόκειται για θέμα εσωτερικό του σχολείου. Ναι, ναι, αλλά εγώ πιστεύω και με συγχωρείτε που ανακατεύομαι, αλλά νομίζω ότι η κόρη σας χρειάζεται όρια. Συγγνώμη, είπα τίποτα κακό? Μήπως... Όχι, 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 όχι. Έχετε δίκιο. Ξέρω ότι είμαι πολύ χαλαρός με τη μία, όμως... επειδή δεν έχει μαμά και εγώ ταξιδεύω συνέχεια... Εντάξει, αλλά σας λέω, είναι για το καλό της. Αργά ή γρήγορα θα το δείτε. Η μία θα σας ευγνωμονεί. Πρέπει να καταλάβει η μία, τώρα, ότι όλα έχουν όριο. Κάνε μου τη χάρη να μην παίρνεις τα πράγματά μου. Αμάν! Τι σου είπε ο γέρος, τι ήθελε? Να σέβεσαι τον πατέρα σου. Ούτε εγώ φταίω που μοιάζω 80 χρονών, ούτε εσύ. Λοιπόν, τι σου είπε? Τώρα θυμήθηκε ότι δεν είμαι, λέει, καλή μητέρα. Σε αυτό έχει δίκιο. Πώς μου το λες εσύ αυτό, Μαρίσα? Ξέρεις ότι μου έθεσε όρους. Τι όρους? Με σένα έχει σχέση. Και τι θέλει από μένα? Ο τύπος είναι πατέρας σου. Και έχει δικαιώματα. Το ότι χάθηκε όλα αυτά τα χρόνια είναι άσχετο. Ξέρεις κάτι? Μπορεί να ζητήσει την κηδεμονία. Τότε θα βρούμε τους καλύτερους δικηγόρους και τέρμα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω καθόλου μπλεξίματα με δικηγόρους. Με τις φωτογραφίες που τραβήξαμε και με τους δικαστές που έχουμε, σίγουρα θα σε χάσω. Προτιμώ να κάνω αυτό που ζητάει. Και τι ζητάει, δεν μου είπες? Να έχεις την καλύτερη δυνατή μόρφωση. Μαμά, πες το ότι είμαι μορφωμένη και ξέρω περισσότερα από οποιαδήποτε πιτσιρίκα. Εκείνος μιλάει για άλλου είδους μόρφωση. Θέλει να. Θέλει. Να σε βάλω εσωτερική στο καλύτερο σχολείο. Με ξεφορτώνεσαι έτσι? Είπαμε μόνο τα απαραίτητα, ε! Είστε σίγουροι? Ναι, όχι, 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 όχι. Αχ, θέλω κι αυτό, βάλ' το κι αυτό. Στην τσάντα μέσα, ε! Κλείσε και τα άλλα. Ωραία, εντάξει. Είναι τα ελάχιστα που μπορώ να πάρω για τις διάφορες εκδηλώσεις. Ξέρεις πόσο δύσκολη είμαι. Εγώ θα τακτοποιήσω, γιατί όταν έρθει η Μπελέκ θα μας σκοτώσει και τις δύο. Α, ελπίζω να έρθει γρήγορα ο σοφέρ. Δεν βλέπω την ώρα να φύγω. Δεν σου φαίνεται παράξενο που ο μπαμπάς σου ήρθε χθες να δει το διευθυντή και δεν σου είπε ούτε ένα γεια? Καθόλου. Είναι ο τρόπος του για να δείξει ότι είναι θυμωμένος. Πάντως απόψε στο αεροπλάνο υπολογίζω θα μου πάρει 1-2 λεπτά για να τα βρούμε. Τι είναι αυτά? Σίγουρα εσύ το έκανες. Αχ, αγάπη μου, αντί να τρελαίνεσαι για το χαμό, κοίτα να φτιάξεις το μαλάκι σου, δες τις άκρες σου. Τι?
Δεν σε αντέχω άλλο. Τώρα αμέσως θα ζητήσω να φύγω από αυτό το αγούρι. Δεν θα ηρεμήσεις λίγο? Δεν σου φτάνει ο χαμός που έκανες εχθές? Αχ, Πάμπλο, ξέρεις πόσο απρόβλεπτη είμαι εγώ. Πρόσεξε όμως μη σε διώξουνε. Γιατί πρέπει να τα φτιάξουμε για να γίνουμε το ζευγαράκι του σχολείου. Έτσι δεν είναι? Α, εσύ κι εγώ, μωράκι μου, δεν θα τα φτιάξουμε ποτέ. Εγώ δεν είμαι φτιαγμένη για δασκάλα κυπουρικής. Μπήκες, μωρό μου. Μία. Α, μπαμπά μου, τι καλά που ήρθες να με πάρεις εσύ. Παιδιά, μπορείτε να μας αφήσετε μόνες. Ναι. Συμβαίνει κάτι, Ντάντι? Ναι, κάτι σοβαρό. Καλά, βοήθαμε με τις βαλίτσες και τα λέμε στο ταξίδι. Πάει το ταξίδι, Μία. Ξέχνα το ταξίδι που θα πηγαίναμε. Τι είπες, μπαμπά? Ναι, είναι η τιμωρία σου για ό,τι έκανες. Μα μπαμπά, τα περισσότερα Σαββατοκύριακα δεν σε βλέπω γιατί ταξιδεύεις για δουλειά. Να το σκεφτώσουν πριν. Μα γιατί δεν με παρατάς μια και καλή, μου λες? Άκουσέ με καλά, για το καλό σου το κάνω. Πρέπει να μάθεις να ακολουθείς τους κανόνες, να έχεις σεβασμό. Αν δεν με πάρεις, το λέω, δεν θα στο συγχωρήσω ποτέ. Δεν γίνεται. Πρέπει να σου θέσω όρια όσο και αν με πονάει. Αυτό που έκανες παραπήγε. Γελιοποίησες και το σχολείο και εμένα. Όμως, μπαμπά, εγώ σε περίμενα. Είχα ετοιμάσει και το χορευτικό μου για σένα. Και εσύ δεν ήρθες, βέβαια. Όχι, όμως. Σε νοιάζει περισσότερο το σκάνδαλο παρά το πώς νιώθω όταν σε περιμένω και δεν έρχεσαι. Εδώ. Στάσου, έχω κι άλλα. Τώρα φεύγουμε. Γεια σου. Ήθελες να μου μιλήσεις, ε? Πολύ καλά, εδώ είμαι, λέγε. Ακούστε με, κύριε. Μίλα μου στον ενικό, πατέρα σου είμαι. Α, ναι. Ναι. Το είχα ξεχάσει, αφού δεν βλεπόμαστε. Θέλω να σου πω κάτι, σε παρακαλώ, κόρη μου. Να με λες Μαρίσα, εντάξει, όπως με φωνάζουν οι ξένοι. Και επειδή θες να με κάνεις καλόγρια. Καλόγρια, όχι, οικότροφη. Όχι καλόγρια, οικότροφη. Για μένα το ίδιο είναι. Δεν ξέχνατο. Είναι το ίδιο. Όχι, είναι, δεν είναι. Γι' αυτό ξέχνατο. Είσαι πολύ μικρή για να καταλάβεις. Όταν μεγαλώσεις όμως, θα με ευγνωμονείς, κόρη μου. Θα το δεις. Έλα, έλα, κόρη μου. Έλα. Βοήθεια! Άσε με! Άσε με, σιγαμένε! Σταμάτα! Πλάκα! Ανήθηκε! Ακούστε με, κύριε. Έγινε παρεξήγηση. Είναι κόρη μου η μικρή. Γνωριζόμαστε. Και αυτός ο διάδρομος βγάζει στα δωμάτια. Τα αγόρια από εδώ, τα κορίτσια από την άλλη. Χωριστά, φυσικά, όπως αρμόζει. Στο σχολείο μας έχουμε τρεις βασικούς στόχους. Πειθαρχία, εκπαιδευτική υπεροχή και πάνω απ' όλα, σεβασμό. Δεσποινής, παρακαλώ, μιλήστε μου για την υποτροφία. Πολύ καλά, λοιπόν. Κάθε χρόνο μια ομάδα παιδιών χαμηλού εισοδήματος έχουν την ευκαιρία να μπουν στις τάξεις μας. Δίνουν όμως πολύ αυστηρές εξετάσεις, γιατί πρέπει να βεβαιωθούμε κι εμείς ότι βρίσκονται στο απαραίτητο πνευματικό επίπεδο, ξέρετε. Γλώρια, άλλαξέ με αμέσως δωμάτιο. Δεν αντέχω άλλο τη μία. Νομίζετε και καλά ότι είναι η βασίλισσα της Αγγλίας. Ηρέμησε, εντάξει. Πήγαινε τώρα, παιδί μου, να μαζέψεις τα πράγματά σου, εντάξει. Παιδιά, αισθάνονται το σχολείο σαν το σπίτι τους. Όπως σας έλεγα, έχουμε επίσης και την κατασκήνωση. Ένα πολύ όμορφο θέατρο διακοπών, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να ξεκουραστούν, να γνωριστούν μεταξύ τους, να προσαρμοστούν, ειδικά οι καινούριοι, όπως η κόρη σας. Ανιψιά μου είναι. Βέβαια, ανιψιά σας. Ελάτε να σας δείξω όμως και το υπόλοιπο σχολείο. Συγγνώμη, μήπως ξέρετε που θα βρούμε τον Πάμπλο Μπουσταμάντε? Νομίζω είναι στο δωμάτιό του και μαζεύει τα πράγματά του. Ευχαριστώ. Αυτός δεν είναι ο Μπουσταμάντε? Φυσικά. Παράξενο που λείπει ο Πάμπλο. Ήξερε ότι θα ερχόμασταν. Ναι, βέβαια. Είπα στη γραμματέα μου να το θυμίσει. Πού έχει χαθεί? Θα το σκοτώσω. Γιατί? Μπαμπά, μαμά, έφυγα, δεν έχει σημασία για πού, για να περάσω τέλεια. Η συννεφιά του Λονδίνου μου φέρνει αλλεργία, γι' αυτό... Ξεχάστε το, μην ανησυχείτε. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Θα σας πάρω αργότερα. Πάμπλο. Το έσκασε. Ζαλίζομαι. Είδες τη φάτσα του τύπου στο αμάξι? Τα χασε.
Ούτε ο γέρος θα μπορέσει να το πιστέψει όταν μάθει τι έκανες. Χαλάρωσε, Τόμας. Όλα είναι υπό έλεγχο. Περιμένετε. Τόμας, πήραν από το σχολείο. Θέλουν να μιλήσουν τον πατέρα σου. Τι να τους πω. Φέρτο σε μένα. Ευχαριστώ. Καλώς. Τόμας, μίλα εσύ και πες πως είσαι ο γέρος. Όχι, όχι. Σίγουρα πήραν για να ρωτήσουν αν είμαι μαζί σου. Πες τους κάτι. Ξέρω εγώ, σκέψου. Άντε, έλα. Εμπρός. Έτοιμη. Ευτυχώς που αλλάζω δωμάτιο. Δεν σας αντέχω άλλο πια. Δεν εκμεταλλεύτηκες την ευκαιρία να μάθεις πως να γίνεις κάποια. Τι άκουμψος τρόπος να φεύγεις. Τι τρέχει, Φέλη. Δεν μ' αρέσει που σ' αφήνω. Έφυγε και η Βίκο και θα μείνεις μόνη. Α, η Βίκο έφυγε για λίγες μέρες και θα επιστρέψει. Μάλιστα, θα ζητήσω να τη φέρω στη θέση της ιστερικής και θα είμαστε μαζί πάλι. Ναι, αλλά αυτό θα γίνει μετά. Στο μεταξύ, όλο αυτό το διάστημα θα είσαι μόνη σου. Δεν θα είμαι μόνη μου. Θα μείνω με τα παιδιά από την κατασκήνωση. Ναι, όλοι οι χαμένοι. Α, ξέρεις ότι μου αρέσει να φέρνω τους χαμένους ανθρώπους στο επίπεδό μας. Μάλιστα, φέτος στις διακοπές θα βουτήξω κάποια από τις καινούργιες και θα την κάνω δική μας. Στη θέση της Μπελέν. Εμένα δεν με ξεγελάς. Κάνεις πως όλα είναι εντάξει, αλλά είσαι πληγωμένη με αυτά του γέρου σου. Α, ποιου γέρου? Σου είπα ότι τώρα είμαι ορφανή. Και άντε, 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 καλά, σε περιμένουμε. Καλά, μη βιάζεσαι. Άντε, πήγαινε. Είμαι το αριστούργημά σου, ε. Δεν υπήρχα καν όταν μπήκα εδώ. Αλλά χάρη σε σένα τώρα όλα τα παιδιά με θέλουν. Σου είμαι ευγνώμων. Και ποτέ δεν θα μπορέσω να σε ευχαριστήσω αρκετά μία. Μα Αφέλη, πρέπει να συνεχίσεις τη διαιτά σου. Τέλος με τις σοκολάτες. Το άγχος είναι. Έλα, μην έχεις άγχος. Άντε, άντε, σε περιμένουνε. Άντε, 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 άντε. Και να μην ντύνεσαι σαν γριούλα. Πάμε. Ίσιο σε πλάτη. Ψηλά το κεφάλι σου. Πολύ καλά. Περπάτα. Πάμε. 30 κιλά. Ζυγίζεις 30 κιλά. Εμπρός. Είσαι πανέμορφη. Πολύ καλά. Κούκλα. Έλα, Μαρίσα, βγες επιτέλους. Ποια να είναι? Δεν σε αντέχω πια, Μαρίσα. Ειδικά σήμερα έπρεπε να βάλεις αυτή την μπλούζα με τόσο έντονο χρώμα. Δεν είναι και η καλύτερη εικόνα για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Ο γεροξεμοραμένος δεν πληρώνει εδώ πέρα. Τότε να με δεχτούν έτσι όπως είμαι. Αλλιώς φεύγω με μεγάλη μου χαρά. Μαρίσα μου, καλό μου, σε παρακαλώ, κάνε μια προσπάθεια. Για μια φορά στη ζωή σου πρέπει να κάνεις κάτι που ναι, δεν θες. Ναι, και δες τι μου έλεγε, μαμά. Μα κοίτα, λες και είναι νηπιαγωγείο. Όλα είναι μωρά. Είναι στην ηλικία σου. Σωματικά, όχι νοητικά. Καμία σχέση. Μαρίσα, γλυκιά μου, σε παρακαλώ. 2 χρόνια είναι μόνο. Η μανούλη υπόσχεται πως αν αποφοιτήσεις θα σου κάνει δώρο ένα ταξίδι σε όλο τον κόσμο. Έλα, ζωή μου, σε παρακαλώ. Φέρσου σωστά, ζωή μου, γιατί θα πεθάνω, σε αποχωριστώ. Καταλαβαίνεις, αγαπώ, κόρη μου. Μαμά, σε παρακαλώ, πώς με αγκαλιάζεις έτσι μπροστά σε όλους, μαμά, με ντροπιάζεις. Τι είναι που εγώ, ξέρεις, μαμά, σε αγαπάει. Λες, μαμά, πρόσεχε, η μάσκαρα. Η μάσκαρα θα σου τρέξει. Φίσα, φίσα. Εντάξει. Μια χαρά. Δεν έτρεξε. Όχι, είσαι θεά. Είσαι θεά. Α, καλά. Είσαι θεά. Ωραία. Επίσης, μην ανησυχείς, κανείς δεν θα μας χωρίσει. Θέλει, θέλει. Θες αυτή την καινούρια. Θα είναι σαν και αυτές που φορούν ό,τι να είναι, όπου και αν πάνε. Αχ, φρίκι. Να βλέπεις, βρήκα κάτι να κάνω. Θα χρειαστώ ένα καλοκαίρι να τη μεταμορφώσω. Θα είναι η πιο δύσκολη αποστολή. Αδύνατη θα την έλεγα εγώ. Γιατί μία κολούτσι δεν υπάρχουν αδύνατα. Γεια. Είμαι η Μία Κολούτσι και μπαίνω στο τρίτο έτος. Είμαι η Σόνια και από εδώ η αγαπημένη μου κόρη Μαρίσα, το παιδάκι μου. Αχ, Μαρίσα, χαιρέτησε τις ευγενικές κοπέλες. Τι κάνετε? Λοιπόν, γιατί δεν κάθισαι να μιλήσεις με τα κορίτσια μέχρι εγώ να δω το διευθυντή σου? Ναι, αγάπη. Μαμά. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να κάνεις φίλους, ε. Η διεύθυνση από εδώ είναι? Εκεί. Εκεί. Α, ευχαριστώ. Μα τι μοντέρνα χρωματάκια, τέλεια, μπράβο. Γεια. Η μάνα σου πρέπει να σε μισεί πολύ για να σου παίρνει τέτοια ρούχα. Μην ανησυχείς όμως, το βράδυ θα ανάψουμε φωτιά και θα τα κάψουμε όλα. Θα σου δανείσω εγώ κανονικά ρούχα. Πρέπει να την πας και στην κομμότρια. Χρειάζεται επιγόντως αλλαγή look. Να γίνει άνθρωπος. Πάλι καλά που δεν θέλω αλλαγή εγκεφάλου σαν και εσάς. Να σας δροσίσω λίγο, ορίστε. Μα τι κάνεις εκεί? Μα δεν έχει άλλο σκουπιδοντενεκέ εδώ πέρα, στρογγυλό και πράσινο. Αμάτα! Ακούσε με, στη φίλη μου δεν θα το κάνεις αυτό. Μην ανησυχείς, έχει και για σένα. Α, 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 α.
Bye bye, κοπελιές. Χάρηκα που σας γνώρισα. Τα μαλλιά μου! Τα μαλλιά μου! Οι πορτοκαλάδες, σας ορίστε. Μπορεί να ξαναπαίρνω από το σχολείο. Εμπρός. Α, όχι, όχι. Ο αδερφός μου έφυγε ταξίδι. Ποιος τον ζητά? Ποιος είναι? Είναι κάποια Ιουλιέτα, φίλη του αδερφού μου. Φέρε το σε μένα. Και τι θα κάνεις, τι θα της πεις? Αχ, κρίμα. Ήθελα να τον καλέσω να πάμε σε ένα κλαμπ που ανοίγει απόψε. Α, δεν πειράζει, Ιουλιέτα. Είμαι εγώ εδώ. Και εσύ ποιος είσαι? Ο Παύλο, ένας φίλος του. Είμαι εδώ με έναν άλλο φίλο. Αν θες μπορούμε να περάσουμε να βγούμε. Ενώ αν έχεις και καμιά φίλη έτσι σαν και εσένα να βγούμε μαζί όλοι, θέλεις? Ναι, ωραία Παύλο, αλλά πες μου με ποιο τρόπο θα σας αναγνωρίσουμε. Α, αυτό είναι εύκολο. Είμαστε και τα πρώτα παιδιά. Καλό. Και επίσης θα περάσουμε να σας πάρουμε με ένα κάμπριο, θέλετε? Πολύ ωραία Παύλο, τα λέμε. Εντάξει, σύμφωνοι. Τα λέμε. Αχ, Διάνα φιλαράκο μου. Ναι, αλλά πού θα βρούμε κάμπριο, πες μου. Και μάλιστα κόκκινο, πού θα το βρούμε? Στον ουρανό, Τόμας μου, που θα βρούμε αμάξι. Θα πάρουμε της μητέρας σου. Α, όχι, φίλε μου. Πίσω σου σε όλα, αλλά σε αυτό όχι. Είμαστε ανήλικοι. Και ποιος το ξέρει. Έλα, δεν τρέχει τίποτα. Μια βόλτα θα κάνουμε με τις κοπελιές. Άσε που η γέρη σου είναι 500 χιλιόμετρα μακριά. Α, τους είπες ότι θα μείνω μαζί σου λίγες μέρες? Γι' αυτό μην ανησυχείς, Παύλο. Στο σπίτι έχουμε πάντα τόσο κόσμο με τους φίλους στον αδερφό μου που δεν δίνουν σημασία. Εσύ όμως πρέπει να τους πάρεις τους δικούς σου. Θα πάρω μετά. Όχι, αλήθεια, Βίκο. Πρώτη φορά έβλεπα κάποια που φώναζε από μακριά ότι δεν θα μείνει στο σχολείο. Ευτυχώς εδώ δεν δέχονται γύφτισες σαν κι αυτοί. Ξέρεις, δεν είναι με υποτροφία. Εσύ είσαι με υποτροφία και είσαι μια χαρά. Αυτή είναι σκέτο χάλι, στο λέω. Αρκετά μίλησαμε γι' αυτό, με πιάσα ιδία. Πες μου για σένα, πώς πάνε όλα στο σπίτι σου, όλα καλά? Πες. Πώς να πάνε, όπως πάνε πάντα. Χάλια. Εσύ πότε φεύγεις? Τσακώθηκα με τον πατέρα μου και ακυρώθηκε το ταξίδι. Θα μείνω για όλες τις διακοπές εδώ. Όχι ότι με νοιάζει καθόλου. Η Φέλη μόλις έφυγε, αλλά όλα είναι εντάξει. Περίμενε, έχω κλείσει αναμονή. Λοιπόν, περίμενε, ναι. Γεια σου, Μία. Μία, ο μπαμπάς είμαι. Έλα, Βίκο, συγγνώμη, φιλενάδα, έκανα λάθος. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σε αφήσω, ναι. Μην ανησυχείς, είμαι μια χαρά. Σου στέλνω πολλά φιλάκια. Τα λέμε στο σχολείο. Γεια. Αχ, δεν με πειράζει που είμαι μόνη, δεν με πειράζει που είμαι μόνη. Είμαι καταπληκτική. Όλα καλά, όλα καλά. Συγγνώμη, Μία. Α, Γλώρια. Δεν χρειάζεται να μου ζητάς συγγνώμη. Το μόνο που σου ζητώ εγώ είναι να τη διώξω από το δωμάτιο, γιατί τα ρούχα της μου κάνουν κακό στα μάτια. Μία. Η Μαρίσα θα περιμένει εδώ όσο η μητέρα της μιλάει με το διευθυντή. Και γιατί εδώ? Γιατί αυτό θα είναι το δωμάτιό της, αν τελικά τη δεχθούν στο σχολείο. Με συγχωρείτε. Πεθαίνω. Σε προειδοποιώ από τώρα. Μη σκεφτείς να μείνεις σε αυτό το δωμάτιο, ούτε στο σχολείο. Δεν δέχονται παιδιά σαν εσένα. Είναι για άλλο επίπεδο, υψηλό, έτσι. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Μην ανησυχείς, κορίτσι μου. Δεν σκοπεύω να μείνω σε αυτό το παλιό σχολείο. Δεν αντέχω τη βλακεία για πολύ. Και όταν έρθει η σειρά μου να μιλήσω στο διευθυντή, σε διαβεβαιώ ότι θα με διώξει. Το ελπίζω. Ακόμα δεν καταλαβαίνω πώς μπόρεσε να το σκάσει. Το ίδιο αναρωτιέμαι κι εγώ. Τι είδους ασφάλεια έχετε πιάσει σε αυτό το σχολείο? Αχ, ηρεμήστε, κυρία Μπουσταμάντε. Είμαστε όλοι πολύ εκνευρισμένοι. Εγώ σας διαβεβαιώ. Να είστε σίγουρος ότι ο μικρός θα βρεθεί. Αυτά είναι αταξίες της ηλικίας. Όλοι τα κάνουν έτσι. Το θεωρούν αστιάκι, περιπέτεια. Σίγουρα θα είναι καλά. Μείνετε ήσυχος. Τι να το κάνω που είναι καλά? Εγώ θέλω να μάθω που είναι. Είμαι πολύ απασχολημένος με την πολιτική μου καμπάνια. Θέλω το σχολείο να ασχολείται με το γιο μου. Γι' αυτό σας πληρώνω τακτικά και πάρα πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Σας διαβεβαιώ ότι το σχολείο κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τον εντοπίσει, για να τον βρούμε. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Να είστε σίγουρος, δεν θα το αφήσουμε. Αν ο κόσμος μάθει ότι δεν μπορώ να κοντρολάρω το γιο μου, πώς θα με εμπιστευτούν μετά για να φροντίσω τη χώρα? Όχι, καταλαβαίνω απόλυτα. Βέβαια. Κάτι καταλάβατε. Ναι, επικοινωνούμε με τους συμμαθητές του. Σίγουρα πήγε στο σπίτι κάποιου συμμαθητή του. Σίγουρα είναι σε κάποια από αυτά τα σπίτια. Μιλήστε με τους συμμαθητές του, παρακαλώ. Κινήστε γη και ουρανό, αλλά διακριτικά. Είμαι σαφής? Μα φυσικά, κύριε Μπουσταμάντε. Αυτή η δημοσιότητα δεν συμφέρει κανένα. Ούτε εσάς, ούτε το σχολείο. Αχ. Αγαπημένη μου μαμά και λατρεμένο μου σποράκι, πρέπει να βρω το φωνιά του μπαμπά.
Περάστε, παρακαλώ. Συγγνώμη που περίμενε, Σόνια. Συγγνώμη, εννοώ, κυρία. Με συγχωρείτε, επειδή σας βλέπω πάντα στα περιοδικά και σας θεωρώ γνωστή μου. Μην ανησυχείς καθόλου. Λέγε με απλό, Σόνια. Σε παρακαλώ, μπορείς να καθίσεις, αν θες. Α, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ο διευθυντής δεν θα αργήσει. Πήγε να χαιρετήσει κάτι γονείς. Μήπως θέλεις έναν καφέ να σου φέρω? Α, ναι, βέβαια. Γιατί όχι. Πώς τον πίνεις, ζάχαρη ή υποκατάστατο? Υποκατάστατο, φυσικά. Έχω κόψει τα περίτα για τα κιλά μου. Καλά. Ωραία. Ορίστε, έτοιμο το καφεδάκι σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Θεέ μου, ας προσαρμοστεί εδώ η Μαρίσα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, κυρία μου. Εσύ? Ελάτε, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Μόλις πάρω την εκδίκησή μου, θα επιστρέψω, σας το υπόσχομαι. Δεν θα είναι εύκολο να καταστρέψει αυτόν τον τύπο. Θα είναι για μένα. Θα τον καταστρέψω χτυπώντας τον εκεί που πονάει, να είστε σίγουροι. Τι θες να πεις? Έχει μια κόρη, 15 χρονών. Και λοιπόν, πώς θα την πλησιάσεις? Μπορεί η μικρή να μην σου δώσει καμία σημασία. Θα μου δώσει. Γιατί να μην δώσει σημασία σε ένα συμμαθητή της, μου λέτε? Και τι θα κάνεις, το πολιτή ή το φύλακα? Μη λες βλακίες. Παρακολουθώ τα πάντα μέσω ίντερνετ. Ζήτησα υποτροφία και την πήρα. Μπήκα στο σούπερ ιδιωτικό σχολείο που είναι οικότροφη η μικρούλα μας. Μα θα ξανακάνεις την τρίτη τάξη. Είσαι τρελός. Αχ, τι λέει. Πάμε. Θα χάσεις το αεροπλάνο. Έλα, φίλε. Πάμε. Να προσέχεις. Τα λέμε, Άντε, βρες τη μαθήτρια και πάρε μας και κανένα τηλέφωνο. Μην μας ξεχνάς. Εντάξει, τα λέμε. Έλα, μεγάλε. Ωραία. Να με περιμένετε. Έτσι. Ευχαριστώ για όλα. Λοιπόν, πηγαίνω, παιδιά. Τι κάνετε? Μανουέλ! Κάτε μικρό. Μανουέλ! Μαμά, συγχώρεσέ με. Δεν έχω τίποτα να σου συγχωρέσω, γιέ μου. Μόνο εγώ ξέρω πόσο πεισματάρης είσαι. Ευχαριστώ που ήρθες. Σε χρειάζομαι, μαμά, στο πλευρό μου. Μη με ευχαριστείς για τίποτα, γιέ μου. Αχ, δεν συμφωνώ μαζί σου. Και ποτέ δεν θα συμφωνήσω με αυτά που κάνεις. Όμως είμαι δίπλα σου ό,τι και να αποφασίσεις. Κι εγώ! Ευχαριστώ, σποράκι. Θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Ναι, μαμά. Ότι θα προσέχεις, Μανουέλ. Σου μιλάω πολύ σοβαρά. Υποσχέσου μου ότι θα προσέχεις πολύ και ότι θα γυρίσεις όταν καταλάβεις. Ορκίσου, σε παρακαλώ. Το ορκίζω. Θα μου λείψεις, Μανουέλ. Και εμένα, σποράκι. Ποιος θα έρχεται κάθε πρωί να με ξυπνάει η Βάρβαρα, Και ποιος θα μου χαλάει τα πράγματα τώρα, Κανείς. Μην ξεχάσεις τι σου έλεγε πάντα ο πατέρας σου. Να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Γι' αυτό φεύγω, μαμά. Σου έχω εμπιστοσύνη. Θα μου γράφεις? Και βέβαια θα σου γράφω, σποράκι. Θα τα στέλνω στη γιαγιά, γιατί αυτή είναι η μόνη σίγουρη διεύθυνσή μας. Ξέρω ότι είσαι καλά. Μην ανησυχείς, μαμά. Όλα θα πάνε καλά. Κλαις. Ξέρω ότι ο Χριστός θα είναι πάντα δίπλα σου. Σε όλα. Μαμά. Πάω. Γεια σου, μικρή. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου. Γεια. Θα τα πούμε. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Καλό ταξί. Να προσέχετε την οικογένειά μου. Έγινε. Κάτσε. Πού πάμε τώρα? Στο επόμενο τετράγωνο στρίψε δεξιά. Ετοιμάσου για τη δάσκη σου, παιδιά. Πάμε.
Αυτές μάλλον είναι. Μα είναι πολύ μεγαλύτερες μας, Παύλο. Δες πώς είναι. Ηρέμησε το, μας άσεσε εμένα. Ιουλιέτα! Γεια, είμαι ο Παύλο. Γιατί δεν έρχεστε? Όχι, όχι, καλύτερα να πάμε μια βόλτα, ναι. Μέχρι να μαζευτεί έτσι λίγος κόσμος. Θες να πάμε? Ελάτε. Τι λες? Μη φοβάστε, δεν δαγκώνουμε. Γεια. Μπείτε, ελάτε. Γεια. Τι κάνετε? Γεια, τι κάνετε? Ω, Παύλο, ωραίο αμάξι. Σου αρέσει? Ναι, πολύ. Πάντως δεν θα τρέχω αν φοβάσαι. Να φοβάμαι. Λατρεύω την ταχύτητα. Ο πρώην μου με πήγαινε συνέχεια σε αγώνες. Τότε κρατηθείτε γερά, κορίτσια. Αϊ. Τι γίνεται εκεί? Ξέρω εγώ, καμιά διαφήμιση θα γυρίζουν μάλλον. Για πήγαινε από εκεί να δούμε από κοντά. Όχι, όχι, καλύτερα όχι. Παύλο, νομίζω ότι από εδώ δεν πάει. Εγώ θα πάω από όπου θέλω, εντάξει? Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έχει σημασία πόσο χρονών είμαστε. Πάντοτε έχουμε την επιλογή του να αποφασίζουμε. Από μωρά, η πρώτη μας επιλογή είναι κάποιες φορές να μην δεχόμαστε το φαγητό που μας δίνει η μητέρα μας. Άλλες πάλι φορές σκεφτόμαστε ότι είμαστε υπεύθυνοι για τις αποφάσεις που παίρνουμε στη ζωή μας. Η απορία μου είναι, είμαστε άραγε αρκετά γενναίοι για να σκεφτούμε το ίδιο όταν μεγαλώσουμε? Στο σημερινό επεισόδιο ακούστηκαν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Αλεξία Ασκαρίδου, Νικολέτα Βλαβιανού, Σταμάτης Γαρδέλης, Στάμι Κακαρά, Γιώργος Κωνσταντής, Γιώτα Μιλίτση, Γιώργος Πετρόχυλος, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Χρήστος Σιριώτης, Γιώργος Χατζηγεωργίου. Ηχοληψία: Βασίλης Βασιλάκης, Χρήστος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Στρατής, Πανταζής Φίλιππας. Μίξη: Χρήστος Σιδηρόπουλος. Διεύθυνση παραγωγής: Στάμι Κακαρά. Σκηνοθεσία: Γιώργος Χατζηγεωργίου. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο κινηματογραφίας της ΕΡΤ.